πλευρά τη δική μου. Γιατί το κύριο θέμα μου είναι άλλο. Αν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε την κρίση και με ποιους τρόπους. Λοιπόν, λίγα λόγια για την κρίση. Κατά μένα η κρίση είναι τριπλή. Αφορά το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, για την Ελλάδα μιλάμε. Αφορά το δημοσιονομικό πρόβλημα, τα δημόσια οικονομικά, και αφορά και την ίδια την οικονομία της χώρας. Η κρίση είναι τριπλή. Σε ένα τομέα χωριστά. Το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο υπέστη μια κρίση και ας μου επιτρέψεις να πω, η βασική αιτία είναι μια. Ότι διαστρεβλώνουν το ρόλο και το χαρακτήρα του χρήματος. Το χρήμα είναι μέσω ανταλλαγής αξιών. Το ίδιο το χρήμα δεν παράγει αξίες. Ο εργαζόμενος παράγει αξίες. Όταν λοιπόν μετατρέπουν το ρόλο του χρήματος και θέλουν το χρήμα να παράγει δίθεν αξίες που δεν παράγει, οπωσδήποτε στη διόγκωση ακριβώς δημιουργείται η κρίση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Δηλαδή, όταν ας πούμε βλέπετε μια μετοχή στο χρηματιστήριο και έχει το πρωί 100 μονάδες αξία και μετά από λίγο γίνεται 110, σημαίνει ότι παρήχθησαν αγαθά αξίες 10 μονάδων. Όχι. Είναι ψεύτικο. Είναι φούσκα, όπως είπες. Και όταν διωγγωθεί η φούσκα, παρουσιάζεται η κρίση.